Φίλοι μου, σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία δουλίτσα να κάνουμε. Μια έχει γούστο, έχει πλάκα. Θα κάνουμε από αυτές τις δύο ζάντες, θα φτιάξουμε τροχούς για να μπορούμε να οδηγούμε τη φρέζα μέσα στο χωράφι που δουλεύουμε, με λεπίδες πάνω, ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε τον αυλακωτήρα χωρίς τα λάστιχα, γιατί τα λάστιχα σε αυτή την περίπτωση δεν θα μας κάνουν τη δουλειά που θέλουμε, γιατί κολλάνε μες στο χώμα και δεν γίνεται το αυλάκι σωστό και ωραίο. Οπότε θα δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις ζάντες και θα φτιάξουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει στην αγορά ίσως στα 100 ευρώ. Θα το κάνουμε με 0 χρήματα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε δύο 13 ζάντες που συνίσταται η διατομή αυτή για 5,5 ύπους, 6 ύπους καυτικό φρέζα. Και θα πάμε στον τόρνο μας. Εδώ είναι ο ρωτάς μου. Θα πάμε στον τόρνο μας. Τι έχω σκεφτεί? Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε τις λεπίδες όπως είναι, λεπίδες της τάξης των 5-6 εκατοστών λάμες, κολλημένες δεξιά και αριστερά, τι πρόβλημα θα είχαμε όμως? Όπως γυρίζει το σκαυτικό σε πιθανώς υγρό έδαφος, θα μπούκωνε εδώ μέσα, με αποτέλεσμα να πάβει σιγά σιγά να έχει πρόσφυση, γιατί θα γέμιζε χώμα στις λεπίδες και θα ήταν... Με τη βοήθεια λοιπόν της πλάσμα, τι έχω κάνει? Αφαίρεσα το κομμάτι το μεσαίο που λέγαμε, το άνοιξα ουσιαστικά, του είχα αφαιρέσει και πολύ τα φορτία που δεν μου χρειαζότανε και έχω κόψει δεκαράκι σίδερο στους 10 πόντους και το έχω κολλήσει σε τρία σημεία ως αποστάτη να μου δώσει και τα κέντρα, να μου κρατήσει τα κέντρα. Και τώρα είμαι έτοιμος να βάλω σιγά σιγά τις γωνιές μου επάνω σαν ερπίστριες, σαν φτερωτές. Θα τις κολλήσω λοξά λίγο, ώστε να μπορεί να χώνεται, να γατζώνει εύκολα, να μην είναι τόκα. Μπορείς να το κάνω και εδώ. Πάλι θα δουλέψει. Αλλά λίγο λοξά προλαβαίνει να χώνεται από τη μύτη και να προχωράει προς τα μέσα. Και δουλεύει καλύτερα την ώρα που θέλουμε να προχωρήσει το εργαλείο για να σκάψει, να τραβήξει τον αυλακωτήρα πίσω. Είμαστε σε αυτό το δρόμο. Έχει πολύ πλάκα, πάει ωραία. Μ' αρέσουν αυτές οι κατασκευές. Είναι αρκετά εύκολος τρόπος και ξεκορμάμε πολλά χρήματα, γιατί είναι λίγο ακριβά αυτά τα τροχαλίες, τις ηρώδες. Και προχωράμε λοιπόν. Κολλάω σιγά σιγά αυτά εδώ, θα τα βάλω ένα 10-12 πόντους για να έχουν άμεση πρόσφυση, να μην σκοτσάρει το μηχάνημα όταν είναι πολύ αραιάς, θα σκοτσάρει μέχρι να γατζώσει το επόμενο. Και σχεδόν έχουμε τελειώσει. Μετά από μέτρα κόψε ράψε, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό, αρκετά καλή δουλειά. Πολύ καλύτερη από αυτή που βουλιούνται στο εμπόριο, πολύ πιο δυνατό. Έχει ακόμα δρόμο βέβαια, δηλαδή να κοπούνε όμορφα αυτά εδώ, ουσιαστικά ομορφιά. Και έτσι όπως είναι δουλεύει, να μου πεις πως μπορεί να είναι όμορφο ένα τέτοιο εργαλείο. Άμα είναι συμμετρικό και κομμένο ωραία, το κάνει πιο ωραίο το αποτέλεσμα στο μυαλό μας ουσιαστικά. Είναι έτσι όπως είναι δουλεύει, απλά θέλει πιο φινίρισμα εντός εισαγωγικών. Έχουμε κάνει λοιπόν τις αντιρρίδες, τις κόντρες, το οποίο θα μαγκώνουν και θα γυρίζουν πάρα πολύ καλά, θα μαγκώνει πολύ δυνατά στο χώμα. Έχω προτιμήσει να βάλω γωνιές, γιατί και δεν θα στομώνουνε, δεν θα μπουκώνουν εύκολα αυτές, με το γύρισμα τις έχω βάλει κόντρα, δεν θα στομώνουνε και θα δίνουν και καλύτερο νεύρο, καλύτερο αποτέλεσμα στην κόντρα, στο να μην κολλώνει το μηχάνημα. Δεν στομώνει μέσα ξανά, γιατί είναι ανοιγμένο όπως λέγαμε στην αρχή του βίντεο. Και βαδίζει καλά. Έχει ακόμα λίγο δρόμο, αλλά η γενική δουλειά, η βασική δουλειά έχει γίνει. Που νομίζω ότι είναι αρκετά οικονομική λύση και εντελώς εφάμιλη, ίδια με το αγορασμένο το έτοιμο. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Έχουμε κόψει στη μέση, έχουμε αφήσει να μην στομώνει το υλικό, το χώμα που θα παίρνουμε τα πάσα, τα σκαψίματα που θα κάνουμε με το αυλακωτήρα. Και ένα βασικό κομμάτι που θα έλεγα να προσέξετε είναι οι κόντρες, τα φτερά να έχουν κλείσει. Από εκεί που πιάνει πάνω στο σκαυτικό μας το εξάγωνο άξονας, τους έχω δώσει κλείσει προς τα μέσα. Το βασικό που θα προσέξουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο βίντεο που θα κάνουμε, ο απέναντι τροχός θα έχει κλείσει ανάποδη σε σχέση με αυτόν. Θα είναι αλλιώς οι κόντρες. Γιατί αν τις κάνουμε με την ίδια ρίση, το μηχάνημα όπως σκάβει θα τίνει να στρίψει. Θα παρασύρεται από την ίδια φορά που έχουν τα φτερά,
και θα το παίρνουν ένα στρίβι. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το αριστερό. Ο αριστερός τροχός. Όπως βλέπουμε από το μηχάνημα από πάνω που το δουλεύουμε. Ο δεξής θα έχει κόντρα τα φτεράκια που θα μπουν και θα ακολουθούν απάνω. Και το αποτέλεσμα θα είναι όπως δουλεύει, να τραβάει το μηχάνημα και να μην γυρίζει η δεξιά, να μην έχει τάση να φύγει η δεξιά ή αριστερά το αυλάκι μας και να είναι πάρα πολύ ίσιο. Με το καλό τιμόνι που θα το έχουμε εμείς στο νου μας. Θα το δούμε και στην πράξη όπως κάνουμε πάντα, πάνω στο μηχάνημα, εν ώρα δράσης. Αλλά σαν ξεκίνημα και σαν πορεία γίνεται πολύ καλό. Το έχω κολλήσει, αυτό που θέλω να σας πω, είναι το έχω κολλήσει με την καινούργια την ηλεκτροκόλληση. Αυτή είναι εδώ, που είναι χωρίς γκάζι ουσιαστικά, MIG χωρίς γκάζι. Είναι, το πιστόλι της είναι ίδιο, δεν έχουμε το αέριο. Το αέριο που βλέπετε εδώ είναι για τη είναι για άλλο εργαλείο. Αυτή δεν είναι η πλάσμα μου. Θα σας κάνω και ένα βίντεο να δείτε τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα που έχει αυτή εδώ η ηλεκτροκόλληση. Είναι αρκετά εντός εισαγωγικών βρωμιάρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Έχει πολύ πολτό, φεύγει πολύ πολτό στην ώρα του κολλήματος και θέλει ορισμένες παραμέτρους να είναι σωστά ρυθμισμένες. Όπως είναι το σύρμα, να βγάζει το σύρμα θα σας τα πω σε ένα άλλο βίντεο. Έχει και αυτό την αξία του. Για τους φίλους που θέλουν να έχουν ένα γρήγορο κόλλημα, εύκολο, χωρίς την εξάρτηση του εισαργών, του αερίου. Θα σας κάνω ένα άλλο βίντεο. Προς το παρόν συνεχίζουμε. Σε πρώτη φάση είναι ο σκελετός σε πολύ καλό δρόμο. Τώρα θέλει καλές ραφές. Θα προτιμήσω την ηλεκτροκόλληση και όχι την MIG No Gas, γιατί η Star Flux αυτή εδώ. Θα σας πω τους λόγους σε ένα άλλο βίντεο που θα κάνω συγκεκριμένα γι' αυτό. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.